Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάζας Γιέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 10ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το πέρασμα παραμέτρων σε συναρτήσεις και η υλοποίηση των συναρτήσεων απολύτου, μεγίσης τιμής και ταξινόμησης bubble sort. Αρχικά, μας ζητείται να κατασκευάσουμε τη συνάρτηση έβρεσης απόλυτης τιμής της διαφοράς δύο αριθμών χ1 πλην χ2. Μας ζητείται να την υλοποιήσουμε με τέσσερις διαφορετικές μεθόδους. Με πέρασμα παραμέτρων με καταχωρητές με την τεχνική pass by value. Με πέρασμα παραμέτρων με διευθύνσεις μνήμης δηλωμένες στο data segment με τεχνική pass by value. Με πέρασμα παραμέτρων με σωρό με τεχνική pass by value. Και τέλος, με πέρασμα παραμέτρων με την τεχνική pass by reference. Οι διευθύνσεις μνήμης στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να μπουν σε καταχωρητές. Στο κυρίως πρόγραμμα θα κάνουμε τα εξής για κάθε διαδικασία. Θα τοποθετούμε κατάλληλα τις παραμέτρους, θα κάνουμε κλίση της συνάρτησης και τέλος θα παίρνουμε το αποτέλεσμα που επιστρέφει η συνάρτηση, δηλαδή την απόλυτη τιμή, και θα το εκτυπώνουμε καλώντας τη συνάρτηση εκτύπωσης διψήφιων δεκαδικών αριθμών πριν, η οποία έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενα εργαστήρια. Ας ξεκινήσουμε με τη συνάρτηση ABS Register. Αυτή θα υλοποιείται με την τεχνική Pass by Value. Στο κυρίως πρόγραμμα θα δίνουμε στους καταχωρητές CH και CL δύο τυχαίες τιμές. Εδώ τις 5 και 9 αντίστοιχα. Έπειτα, στην συνάρτηση, με τη χρήση της εντολής Compare, βρίσκουμε το περιεχόμενο πιο καταχωρητή μεταξύ των CH και CL είναι μικρότερο. Αν λοιπόν το περιεχόμενο του CL είναι μικρότερο, τότε θα το αφαιρούμε από τον CH. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης θα είναι αποθηκευμένο στον CH καταχωρητή, από όπου το μεταφέρουμε στον DH και προχωράμε στο τέλος της συνάρτησης. Σε διαφορετική περίπτωση, αφαιρούμε από τον CL τον CH. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης αυτή τη φορά θα είναι αποθηκευμένο στον καταχωρητή CL. Το μεταφέρουμε στον DH καταχωρητή και προχωράμε στο τέλος της συνάρτησης. Η συνάρτηση θα καλείται στο κυρίως πρόγραμμα αμέσως μετά τις εντολές Move. Ακολουθεί η κλίση της συνάρτησης Print. Η υλοποίηση του προγράμματος με τις υπόλοιπες τεχνικές θα βασιστεί στο πρόγραμμα που μόλις υλοποιήσαμε. Η συνάρτηση ABS DataSec θα περνά τις παραμέτρους με τη χρήση διευθύνσεων μνήμης, οι οποίες βρίσκονται δηλωμένες στο τμήμα δεδομένα. Αυτές είναι οι First Parameter και Second Parameter, οι οποίες είναι αρχικοποιημένες με τιμές 5 και 9 αντίστοιχα και θα χρησιμοποιηθούν αντί των καταχωρητών CH και CL. Επιπλέον, στο τμήμα δεδομένων βρίσκεται αρχικοποιημένη η μεταβλητή Result με τιμή 0. Η συνάρτηση ABS DataSec θα είναι ουσιαστικά ίδια με την ABS Register, τροποποιημένη ως εξής. Τοποθετούμε την εντολή Push στην αρχή της συνάρτησης και Pop πριν από το Red για τον καταχωρητή σε χ που τροποποιείται. Μετά το Push, θα δίνουμε με τη χρήση της εντολής Move τις τιμές των θέσεων μνήμης, First Parameter,
και second parameter με τους καταχωρητές CH και CL αντίστοιχα. Τέλος, το αποτέλεσμα της αφαίρεσης θα το αποθηκεύουμε σε κάθε περίπτωση στη θέση μνήμης result αντί του καταχωρητή DH. Εφόσον το αποτέλεσμά μας είναι αποθηκευμένο στην θέση μνήμης result, είναι απαραίτητο να τοποθετήσουμε σε συνάρτηση print μία εντολή move dh,result μετά τα push. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μιας συνάρτησης με το κυρίως πρόγραμμα είναι και ο πιο δύσκολος. Αυτός είναι με τη χρήση σωρού. Δηλαδή, το καλό πρόγραμμα βάζει τις παραμέτρους στο σωρό, η συνάρτηση τις διαβάζει και τις χρησιμοποιεί και τοποθετεί την τιμή επιστροφής πάλι στο σωρό. Με τη χρήση του σωρού λύνονται όλα τα προβλήματα αναδρομικότητας. Οι συναρτήσεις μπορούν να είναι 100% διαφανείς. Τοποθετούμε τις παραμέτρους στο σωρό με τις εντολές push. Για να διαβάζουμε τις παραμέτρους, δεν χρησιμοποιούμε τις εντολές pop, γιατί μέσα στον σωρό υπάρχει και η διεύθυνση επιστροφής της συνάρτησης. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια τεχνική άμεσης πρόσβασης στο σωρό. Ο σωρός στην επί 86 ISA είναι μια δομή που διευθυνσιοδοτείται από τον δείκτη SP. Ο δείκτης αυτός κάθε φορά δείχνει στο τελευταίο στοιχείο που έχει τοποθετηθεί στο σωρό. Ο σωρός ορίζεται στο τμήμα σωρού με την εντολή DB256-0. Η δήλωση αυτή δημιουργεί ένα τμήμα μνήμης μεγέθους 256 byte ή στο δεκαεξαδικό σύστημα 0100 byte. Ο δείκτης SP παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή που ισούται με τη μεγαλύτερη μετατόπιση στο σωρό. Για την δήλωση DB256.0, ο δείκτης SP θα έχει τιμή 0100H. Όταν γίνεται μία εντολή push, τότε τοποθετείται ένα στοιχείο 2 byte στη θέση μνήμης που δείχνει το SP και το SP μειώνεται κατά 2. Για παράδειγμα, αν ο SP έχει τιμή στο δεκαεξαδικό σύστημα 0100 και γίνει push του καταχωρητή AH, το SP θα έχει τιμή 00FE στο δεκαεξαδικό σύστημα. Όταν γίνει μία κλίση συνάρτησης με την εντολή call μέσα στο ίδιο τμήμα, το πιο συνηθισμένο και αυτό που κάνουμε στις περισσότερες ασκήσεις, τότε τοποθετείται στο σωρό η διεύθυνση επιστροφής και είναι ακριβώς όμοιο με το push. Όταν γίνει μία επιστροφή συνάρτησης RED μέσα στο ίδιο τμήμα, επίσης συνηθισμένο στις ασκήσεις μας, τότε απομακρύνεται από το σωρό η διεύθυνση επιστροφής και έχει ακριβώς όμοια χρήση με την POP. Αν θέλουμε να διαβάσουμε κάποιο στοιχείο από το σωρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε απευθείας διευθυνσιοδότηση μνήμης με τον δείκτη SP. Επειδή το SP δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην απευθείας διευθυνσιοδότηση, θα πρέπει να τοποθετηθεί στο BP. Στη συνέχεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας διευθυνσιοδότηση με το BP για να διαβάσουμε στοιχεία από τον σωρό. Υπενθυμίζουμε ότι, αν προστίθεται κάτι στο BP, τότε διαβάζουμε ένα στοιχείο πιο κοντά στην αρχή, δηλαδή στην κορυφή του σωρού. Ενώ, αν αφαιρείται κάτι από το BP, τότε
διαβάζουμε ένα στοιχείο πιο κοντά στο τέλος του σωρού, δηλαδή μακριά από την κορυφή του σωρού. Προσοχή! Χρησιμοποιούμε πάντα μετακίνηση σε καταχωρητή 2 byte, γιατί στο σωρό πάντα τοποθετείται κάτι σε μέγεθος 2 byte. Η συνάρτηση ABS Stack μας ζητείται να υλοποιήσουμε επικοινωνεί με το κυρίως πρόγραμμα μέσω σωρού με τις εντολές push. Ξεκινάμε στο κυρίως πρόγραμμα δίνοντας στους καταχωρητές AH και BH τις τιμές 9 και 5 αντίστοιχα. Κάνουμε push AH, push BH και call της συνάρτησης. Με την εντολή push AH, η τιμή του καταχωρητή SP γίνεται από 0100 στο 16-αδικό σύστημα, 00FE στο 16-αδικό σύστημα. Κάνοντας push στον BH, αφαιρούνται από τον SP άλλα 2 byte. Άρα, η τιμή του SP θα είναι 00FC στο 16-αδικό σύστημα. Τέλος, μετά την κλίση της συνάρτησης, ο SP θα έχει τιμή 00FA στο 16-αδικό σύστημα. Στη συνάρτηση ABS Stack, κάνουμε push κάθε καταχωρητή που τροποποιούμε μέσα στη συνάρτηση για να την κάνουμε διαφανή. Με την ολοκλήρωση των push, ο SP θα έχει τιμή 0F4 στο 16-αδικό σύστημα. Όπως προαναφέρθηκε, επειδή ο SP δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην απευθείας διευθυνσιοδότηση, θα πρέπει να τοποθετηθεί στον BP. Μεταφέρουμε τις τιμές προσύγκρισης στους καταχωρητές σε H και DH. Η πρώτη παράμετρος είναι 10 byte πίσω από την τιμή του καταχωρητή BP, ενώ η δεύτερη παράμετρος είναι 8 byte πίσω. Έπειτα, ελέγχουμε το περιεχόμενο ποιο καταχωρητή είναι μεγαλύτερο μεταξύ των CH και DH. Υλοποιούμε την πράξη της αφαίρεσης και αποθηκεύουμε το αποτέλεσμα στο σωρό. Τέλος, επαναφέρουμε τις τιμές των καταχωρητών. Η τιμή επιστροφής αποθηκεύεται στο σωρό. Προκειμένου να τη διαβάσουμε, θα πρέπει να κάνουμε τα εξής στο κύριο push πρόγραμμα. Κάτω από την συνάρτηση call ABS stack θα πρέπει να βάλουμε τις εντολές move bp, sp και move ah bp πλην 10. Αυτό συμβαίνει γιατί το αποτέλεσμα βρίσκεται αποθηκευμένο 10 byte μείον από την τρέχουσα θέση του SP. Επειδή, μέσα στη συνάρτηση που χρησιμοποιούνται 6 byte για τα 3 push, η συνάρτηση χρησιμοποιεί 2 byte για την IP και επίσης τοποθετεί την τιμή 2 byte παρακάτω από την τρέχουσα τιμή. Πρέπει ακόμα να τροποποιήσουμε τη συνάρτηση πριν, ώστε να μεταφέρεται το αποτέλεσμα από το σωρό του καταχωρητή BL με τη χρήση της εντολής move BL, BP πλην 10. Τέλος, θα κατασκευάσουμε τη συνάρτηση έβρεσης απόλυτης τιμής της διαφοράς δύο αριθμών
με πέρασμα παραμέτρων με την τεχνική Pass by Reference. Σε αυτή, οι διευθύνσεις μνήμης θα μπαίνουν σε καταχωρητές. Ξεκινάμε ορίζοντας το τμήμα δεδομένων μία μεταβλητή δύο θέσεων με τιμές 5 και 9. Επιλέγουμε αυθαίρετα τον καταχωρητή A-H, στον οποίο τοποθετούμε την διεύθυνση του πρώτου στοιχείου με την εντολή LEA A-H, Array. Στην συνάρτηση ABS DataSec Reference, μεταφέρουμε τα περιεχόμενα του καταχωρητή A-H στον BP για χρήση άμεσης διευθυνσιοδότησης. Μεταφέρουμε στον καταχωρητή DL το πρώτο στοιχείο του πίνακα και έπειτα το συγκρίνουμε με το επόμενο και πραγματοποιούμε την αφαίρεση του μικρότερου από το μεγαλύτερο. Μεταφέρουμε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή BL. Στη συνάρτηση αυτή, χρησιμοποιούμε ως δείκτη μνήμης τον BP, επειδή από προεπιλογή συνδέεται με το σωρό. Τοποθετούμε το DS για να δείξουμε ότι θέλουμε πρόσβαση στο τμήμα δεδομένων. Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες καταχωρητές DI, SI. Αν συγκρίνουμε τον κώδικα των συναρτήσεων που υλοποιήθηκαν παραπάνω, θα δούμε ότι η συνάρτηση ABS Stack έχει τη μεγαλύτερη χρήση στο σωρό, τη μεγαλύτερη χρήση σε καταχωρητές, τις περισσότερες εντολές σε assembly και τέλος τα περισσότερα bytes σε machine code. Στη συνέχεια του εργαστηριακού φυλαδίου, ζητείται να κατασκευάσουμε 5 συναρτήσεις, οι οποίες θα υλοποιούν την ίδια λειτουργία. Θα αναζητούν τη μέγιστη τιμή μεταξύ 6 αριθμών με πέρασμα παραμέτρων με καταχωρητές και τεχνική Pass by Value, πέρασμα παραμέτρων με διευθύνσεις μνήμης δηλωμένες στο Data Segment με τεχνική Pass by Value, πέρασμα παραμέτρων με σωρό και τεχνική Pass by Value, πέρασμα παραμέτρων με τεχνική Pass by Reference. Η διεύθυνση μνήμης του πίνακα των 6 αριθμών θα μπει σε έναν καταχωρητή. Επιπλέον, θα κάνουμε μία συνάρτηση η οποία θα περνά τις παραμέτρους με τεχνική Pass by Reference. Η διεύθυνση μνήμης του πίνακα των 6 αριθμών θα μπει στο σωρό. Ξεκινάμε την υλοποίηση της συνάρτησης Max 6 Register. Αυτή θα περνά τις παραμέτρους με τεχνική Pass by Value. Δίνουμε 6 τυχαίες τιμές σε 6 διαφορετικούς καταχωρητές. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο ενός από τους καταχωρητές που χρησιμοποιούμε σε έναν άλλο καταχωρητή, στον οποίο θα αποθηκεύουμε στο τέλος της συνάρτησης τον μέγιστο αριθμό. Έπειτα, πραγματοποιούμε έλεγχο αναδύο μεταξύ των καταχωρητών που αποθηκεύουμε κάθε φορά, έτσι ώστε να βρούμε το μέγιστο αριθμό.
Καλούμε τη συνάρτηση στο κυρίως πρόγραμμα. Εμφανίζουμε τον μέγιστο αριθμό με την χρήση της συνάρτησης πριν. Επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Η συνάρτηση MAX6 DataSec θα περνά τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί με τη χρήση διευθύνσεων μνήμης δηλωμένες στο DataSec. Η τεχνική που θα χρησιμοποιεί είναι η Pass by Value. Ξεκινάμε δηλώνοντας 7 παραμέτρους στο τμήμα δεδομένα, αρχικοποιώντας 6 από αυτές με τυχαίους αριθμούς, ενώ την 7η με τον αριθμό 0. Στη συνάρτηση MAX6 Register θα μεταφέρουμε το περιεχόμενο των 6 μη μηδενικών θέσεων σε τυχαίους καταχωρητές. Η συνέχεια είναι παρόμοια με την υλοποίηση της συνάρτησης MAX6 Register που υλοποίησαμε παραπάνω. Πριν το τέλος της συνάρτησης, πρέπει να μεταφέρουμε τον μέγιστο αριθμό στη μηδενική θέση μνήμης. Τέλος, στη συνάρτηση πριν είναι απαραίτητη μια εντολή για να μεταφέρουμε τον μέγιστο αριθμό στον καταχωρητή AL. Καλούμε τη συνάρτηση MAX6 DataSec και τη συνάρτηση πριν στο κυρίως πρόγραμμα. Ο απλούστερος τρόπος έβρεσης του μεγίστου μεταξύ 6 αριθμών με τη χρήση ισορρού είναι να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση ABS Stack όπως αυτή την παρουσιάσαμε στην αρχή του βίντεο. Στο κυρίως πρόγραμμα θα περνάμε ένα-δύο τις τιμές που επιθυμούμε να συγκρίνουμε, δίνοντας αρχικά τις τιμές στους καταχωρητές A, Χ και Β, Χ και κάνοντας push αυτές. Έπειτα, καλούμε τη συνάρτηση. Μετά την πρώτη κλίση της συνάρτησης, σε έναν από τους καταχωρητές A, Χ και Β, Χ, θα περνάμε τον μέγιστο αριθμό όπως αυτός έχει προκύψει από την προηγούμενη κλίση της συνάρτησης.
για την ανάπτυξη της συνάρτησης MAX6 Data Seg Reference με πέρασμα παραμέτρων με την τεχνική Pass by Reference, θα δημιουργήσουμε μια διεύθυνση μνήμης πίνακα στο τμήμα δεδομένων με 6 τυχαίους αριθμούς. Τοποθετούμε τη διεύθυνση μνήμης σε έναν καταχωρητή με την εντολή LEA έχει array. Στη συνάρτηση κάνουμε push και pop τους καταχωρητές σε H και BP που τροποποιούνται. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή H στον BP για χρήση άμεσης διευθυνσιοδότησης. Μεταφέρουμε στον καταχωρητή DL το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Δημιουργούμε μία δομή 5 επαναλήψεων και στο εσωτερικό αυτή συγκρίνουμε τον DL με όλα τα στοιχεία του πίνακα. Αν κάποιο στοιχείο είναι μεγαλύτερο του DL, τότε το μεταφέρουμε στον DL. Στο τέλος των επαναλήψεων, συνεπώς, θα βρίσκεται ο μέγιστος αριθμός μεταξύ των 6 που βρίσκονται στον πίνακα, αποθηκευμένος στον καταχωρητή DL. Εμφανίζουμε τον μέγιστο αριθμό με την κλίση της συνάρτησης πριν. Η τελευταία τεχνική με την οποία θα περνάμε παραμέτρους στη συνάρτηση MAX 6 Stack Reference είναι η Pass by Reference, κατά την οποία η διεύθυνση μνήμης του πίνακα των 6 αριθμών θα καταχωρείται στο σωρό. Η συνάρτηση αυτή διαφέρει με την MAX6 DataSec Reference στον τρόπο με τον οποίο αλλάζουμε τον BP πριν από τη σύγκριση. Η εντολή θα γίνει move bl.ds ανακατοτελείο bp συν 1. Επιπλέον, η εντολή ink bp θα πρέπει να μεταφερθεί ακριβώς πριν την ολοκλήρωση κάθε επανάληψης. Από τους παραπάνω κώδικες, ο C9 έχει μεγαλύτερη χρήση σε σωρό και σε καταχωρητές. Ο κώδικας C9 αντιστοιχεί στη συνάρτηση MAX 6 Stack Reference, ενώ ο κώδικας C7 έχει τις περισσότερες εντολές σε assembly και
και τα περισσότερα bytes ένα encode. Τέλος, στο 10ο εργαστηριακό φυλάδιο, μας ζητείτε να κατασκευάσουμε τη συνάρτηση αύξουσας ταξινόμησης 10 αριθμών με την τεχνική Bubble Sort με όποιον τρόπο εμείς επιθυμούμε. Οι 10 αριθμοί θα είναι δηλωμένοι στο Data Segment ως πίνακας 10 θέσεων. Τοποθετούμε τη διεύθυνση μνήμη σε έναν καταχωρητή με την εντολή LEA έχει array. Κάνουμε PUSHA και POPA, οθώντας όλους τους 8 βασικούς καταχωρητές στο σωρό. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή AHE στον BP για χρήση άμεσης διευθυνσιοδότησης. Δημιουργούμε μία δομή 9 επαναλήψεων με τη χρήση της loop. Στο εσωτερικό της δομής, ξεκινάμε από το στοιχείο στη θέση SI ίσο με 0. Το συγκρίνουμε με το στοιχείο στη θέση SI συν 1, δηλαδή με το στοιχείο στην πρώτη θέση. Αν το στοιχείο στη θέση SI συν 1 είναι μεγαλύτερο, τότε δεν γίνεται τίποτα. Αν όμως είναι μικρότερο, τότε γίνεται αμοιβαία αλλαγή των δύο στοιχείων. Δηλαδή, το στοιχείο στη θέση SI πηγαίνει στη θέση SI συν 1 και το στοιχείο στη θέση SI συν 1 πηγαίνει στη θέση SI. Αυξάνουμε το SI κατά 1 και ομοίως ελέγχουμε με το επόμενο. Το SI αυξάνεται συνεχώς έως ότου να πάρει τιμή του καταχωρητή σε χ. Μόλις εξεταστούν όλα τα στοιχεία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε χ φορές. Στο κυρίως πρόγραμμα, καλούμε τη συνάρτηση Bubble Sort και δίνουμε στους σε χ και SI τις τιμές 10 και 0 αντίστοιχα. Δημιουργούμε μία δομή επανάληψης, στο εσωτερικό της οποίας θα καλούμε τη συνάρτηση Print και έπειτα θα αυξάνουμε το περιεχόμενο του καταχωρητή SI κατά 1. Πατάμε Compile και επιβεβαιώνουμε την ορθή λειτουργία του προγράμματός μας. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του 11ου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε!